Το τοπίο μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να μην είναι μεγάλο, μπορεί να μην είναι κήπος. Είναι κάτι, κήπος είναι. Είναι. Αυτό λέγεται κήπος δηλαδή. Αυτό λέγεται αστικός κήπος. Αστικός κήπος. Πώς είναι ο αστικός μύθος? Καμία σχέση. Είμαστε εδώ πέρα με τον Γιώργο Μαθιουδάκη. Όταν ήμουν μικρή, θα σε φώναζα Μαθιουδάκη. Το θύ με το φύ που τον μπερδεύαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο επίθετο έχεις, εντάξει. Λίγο μεγάλο. Λίγο για το ψευδό είναι το Μαθιουδάκη. Ναι, είναι λίγο, ναι. Ναι. Γιατί είμαστε εδώ πέρα και γιατί ξεκινάμε με τους κήπους, να πούμε. Γιατί ο Γιώργος Μαθιουδάκης ασχολείται με την αρχιτεκτονική τοπίου. Στα αγγλικά μου αρέσει περισσότερο, για πες το. Landscape architecture. Μιλάμε, εντάξει, τώρα. Ο αρχιτέκτονας τοπίου, μάλλον να το πιάσουμε από εκεί, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό των πάντων εκτός των κτηρίων. Δηλαδή, από ένα μικρό κήπο σε ένα σπίτι, ας πούμε, σε μια ιδιωτική κατοικία, μέχρι ένα πολύ μεγάλο πάρκο, σε έναν αστικό ιστό. Αστικό ιστό εννοείς η πόλη. Η πόλη, ναι. Δεν αναφέρεται μόνο στην τοποθέτηση φυτών, η αρχιτεκτονική τοπίου, αλλά εμπεριέχει και σκληρά υλικά, και φωτισμό, και χώρους ψυχαγωγίας. Ξέρεις, είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός σε ένα κήπο, σε ένα μέρος, σε ένα μαγαζί, σε ένα δρόμο? Πάρα πολύ, γιατί του δίνει, καταρχάς του δίνει ζωή μέσα στη νύχτα και κατά δεύτερον μπορεί να εμφανίσει περιοχές του χώρου οι οποίες μπορεί να κρύβονται την ημέρα και να αναδειχτούν μέσα στη νύχτα. Μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και ξεκινάς να μελετάς αυτό. Την αρχιτεκτονική τοπίου που μου αρέσει πάρα πολύ. Landscape. Μου αρέσει το landscape. Και βγαίνεις, τελειώνεις, όλα τέλεια. Η πρώτη σου δουλειά, ποια ήταν και τι είχες να φτιάξεις? Καταρχάς, εγώ είμαι αρχιτέκτονας τοπίου και έχω κάνει και πολεοδομία μέσα από την αρχιτεκτονική τοπίου. Δηλαδή, είμαι landscape architect και urban designer. Την πρώτη μου δουλειά την έπιασα στο Λονδίνο, σε μια εταιρεία. Ήταν ένας δρόμος στο κέντρο του Λονδίνου, τον οποίο τον μεταλλάξαμε από δρόμο κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε πεζόδρομο και σε αλλαγή χρήσης και κάποιων κτηρίων ισογείων, ας πούμε. Τα κάναμε καφέ και όλα αυτά. Η πιο δύσκολη δουλειά? Η πιο δύσκολη δουλειά ήταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός του νομού Ηλίας, συμπεριλαμβανομένου και του Καϊάφα. Δεν το λες κι απλό.